ανήκει στην τρίτη γενιά τουρκοκριτικών που γεννήθηκαν στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Στις φλέβες της ρίχνει νιώτικο αίμα, μιας και οι γονείς της έφυγαν από το νησί μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης. Η Οσλέμ Πελαγία είναι μια Σμυρνιά που για χάρη των ριζών της ξεκίνησε ένα γαστρονομικό ταξίδι που την οδήγησε στα πιο όμορφα και εύγευστα μονοπάτια που έχει γνωρίσει. Ένα ταξίδι με τελικό προορισμό την Κρήτη. Η συνάντησή μας με την Πελαγία έγινε στο σπίτι της στα Χανιά και σίγουρα η φιλοξενία της είχε το άρωμα του ελληνικού καφέ με τη μαστίχα, του περιβόητου Καζάν Τιπί, αλλά και των ανεξίτηλων αναμνήσεων της ίδιας. Η Πελαγία μας ξενάγησε στα μονοπάτια της ζωής της και σε όλα εκείνα που την ενώνουν με την Κρήτη. Εγώ γεννήθηκα ως τρίτη γενιά Σμύρνο Χανιώτισσα, στη Σμύρνη, και μεγαλώνοντας, όχι πολύ συχνά, αλλά άκουγα κι εγώ Ρωμαιόσπορο. Όχι τόσο πολύ όπως ήταν με την δεύτερη γενιά. Μετά από την δεύτερη γενιά σταμάτησαν οι κριτικοί της Σμύρνης να μιλήσουν την γλώσσα για να έχουν πιο εύκολη ζωή. Στην Τουρκία, στη Σμύρνη. Στη Σμύρνη. Όταν είχαν κάτι να κρύψουν από μας, τότε μίλαγαν η μάνα και ο μπαμπάς μεταξύ τους για να μην καταλαβαίνουμε εμείς. Μίλαγαν ελληνικά. Όχι ελληνικά, κριτικά. 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 Αυτή η γλώσσα που έμαθαν από τους προγονούς τους. Με λέξεις, ας πούμε, ταϊτέρο, ταχιά, ο ψαργάς, τέτοιες λέξεις. Δεν μας πέρασε η γλώσσα, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Και όταν έχασα τον μπαμπά μου, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να πάω να ψάξω άνθρωπο να μου μάθει ελληνικά. Έτσι ήθελα να πολεμήσω με τον θάνατο, να κρατήσω κάτι ζωντανό από τον μπαμπά μου. Και αυτό ήταν η γλώσσα, η μητρική του γλώσσα. Τα κριτικά. Τα κριτικά. Εντάξει, τώρα δεν μιλάω κριτικά, είναι ελληνικά αυτό που μιλάω, αλλά πάλι πιστεύω ότι χαίρεται αυτός. Έτσι η Πελαγία νίκησε χαίρεται τον θάνατο και ο πατέρας της έμεινε για πάντα ζωντανός μέσα της. Όσο τα χρόνια περνούσαν, εκείνη παρέμενε στη Σμύρνη. Έγινε μια επιτυχημένη μεταφράστρια, αλλά ταυτόχρονα κυνηγούσε και το μεράκι της, που δεν ήταν άλλο από τη μαγειρική η οποία μπήκε αναπάντηχα στη ζωή της. Επειδή η μάνα πάντα μας είπε να πάμε στο δωμάτιό μας να διαβάσουμε και η κουζίνα είχε απογορευτικό. Γι' αυτό, σαν αντίδραση πάλι, ξεκίνησα να γράψω ένα blog, να σημειώσω αυτά που ξέρω από την γιαγιά, από την θεία μου, από την μάνα μου. Ένα blog μαγειρικής δηλαδή. Ναι, στα τουρκικό όμως. Δεν είμαι μαγείρισσα, εγώ δεν σπούδασα μαγειρική, αλλά πιστεύω ότι φτιάχνεις με αγάπη, βγαίνει κάτι καλό. Βγαίνει στο πιάτο. Βγαίνει νόστιμο. Σήμερα βρίσκεται πλέον ως ερωτική μετανάστρια στα Χανιά, αφού είναι 6 χρόνια παντρεμένη με το σύζυγό της Δημήτρη. Το βιογραφικό της πλέον είναι γεμάτο από τα άρθρα που ανεβάζει στο προσωπικό της blog μαγειρικής. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες φεστιβάλ, έχει μαγειρέψει για κόσμο που το έχει ανάγκη και μέσα από τα πιάτα της παρουσιάζει έναν κόσμο. Έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις και συνοριογραμμές. Σήμερα η Πελαγία μας μιλάει για όλα τα αρώματα και τις γεύσεις που ενώνουν τους δύο πολιτισμούς, αλλά και για τους ανθρώπους της Κρήτης και της Τουρκίας. Ενώ την ίδια στιγμή καταρρύπτει κάθε είδους γεωγραφική ή γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των δύο χωρών. Μπορεί μία κουζίνα να ενώσει δύο πολιτισμούς? Οπωσδήποτε ναι. Ναι. Γιατί είμαστε, εγώ πιστεύω, υπάρχουν πάντα θέματα, προβλήματα κτλ. Αλλά βλέπω εγώ την Ελλάδα και την Τουρκία σαν δύο αδερφές. Χώρες. Καμιά φορά τσακώνονται, καμιά φορά περνάνε καλά, αλλά όταν καθόμαστε στο τραπέζι που είναι κάτι ιερό, με το φαγητό όλα αλλάζουν. Και σε όλες αυτές τις διαφορές που ενδεχομένως θα έχεις ακούσει, έχουμε ακούσει και των πολιτισμών,
που λέμε ότι είμαστε δύο διαφορετικοί λαοί, δύο διαφορετικοί πολιτισμοί. Εσύ τι απαντάς μετά από όλη αυτή την εμπειρία που έχεις? Καταρχήν εμείς τρώμε τα ίδια ψάρια. Βλέπουμε τα ίδια πουλιά. Καθόμαστε περίπου το ίδιο. Ένα χέρι εδώ σε μία καρέκλα, το άλλο χέρι εδώ σε μία άλλη καρέκλα. Πώς μπορείς να ξεχωρίζεις? Ειδικά στο εξωτερικό, σε μία άλλη χώρα, οι Τούρκοι και οι Έλληνες κάνουν πολύ καλή παρέα. Γιατί αυτοί καταλαβαίνουν τι εννοεί ο άλλος με το βλέμμα του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή γιατί περπατάω στους δρόμους που είχαν περάσει οι προπαπούδες μου. Είναι σαν μέσα μου κουβαλάω πολλές ψυχές. Είναι κάτι διαφορετικό. Αλλιώς και στη Σμύρνη μάζευα χόρτα, όποτε είχα χρόνο. Και εδώ πηγαίνω και μαζεύω χόρτα. Είναι το ίδιο. Ναι, είναι το ίδιο Αιγαίο. Και η θάλασσα μας ενώνει, δεν μας ξεχωρίζει. Για να σε ρωτήσω, εσύ τι αισθάνεσαι πιο πολύ? Τώρα, η ερώτηση είναι σαν αν αγαπάς την μάνα σου πιο πολύ ή τον μπαμπά σου πιο πολύ. Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση να απαντήσω, γιατί δεν γίνεται. Άμα τα πω για μια πλευρά, η άλλη πλευρά θα παραξηγηθεί. Δεν γίνεται. Αλλά νομίζω εδώ είναι ο μπαμπάς μου πιο πολύ. Και τον αγκαλιάζω, είναι στον αέρα, είναι στα μάτια του ενός παππού που κάθεται στο καφενείο. Η στάση του, όλα αυτά είναι παντού ο μπαμπάς μου. Και η μάνα, μάλλον είναι Ανατολή, που με τάισε και με μεγάλωσε. Και επειδή σήμερα η επίσκεψή μας, ναι μεν ήρθαμε για να σε γνωρίσουμε περισσότερο, αλλά ήρθαμε και για να γευτούμε ένα θεσπέσιο φαγητό από τα χεράκια σου, τι θα μας φτιάξει σήμερα? Λοιπόν, λέγεται σουτλού μπαλκ, ψάρι με γάλα. Ψάρι με γάλα? Ναι, στα τουρκικά. Όποιος θέλει πρέπει να πάει στη Σμύρνη, γιατί βρίσκεται μόνο στη Σμύρνη. Ωραία, θα πάμε, αλλά πρώτα θα το φάμε τα δικά σου χεράκια. Όχι παντού. Σε κάποια πολύ γνωστά μαγαζιά, που πάνε, ας πούμε, ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές. Δεν το βρίσκεις παντού. Πάμε. Πάρτε μολύβι και χαρτί για να σημειώσετε τη συνταγή της Πελαγίας. Τη συνταγή που τρώνε όλοι διάσημοι στη Σμύρνη. Για το λαβράκι με την μπεσαμέλ λοιπόν θα χρειαστείτε μανιτάρια, μερικά ντοματάκια και πολύχρωμες πιπεριές, γάλα, αλεύρι και τυρί για την μπεσαμέλ, βούτυρο, ελάχιστη μαστίχα που αποτελεί και τα βασικότερα συστατικά της μυρνέικης κουζίνας, ένα λαβράκι και μαϊντανό για τη διακόσμηση. Τώρα θα βράσουμε το ψάρι και παράλληλα θα σοτάρουμε τα λαχανικά μας. Και αφού βράσουμε το ψάρι, το ξεκοκαλίζεις? Θα ξεκοκαλίσουμε. Έχει άλλη φιλοσοφία στη Σμύρνη. Ο μουσαφίρης σου δεν πρέπει να λερώσει τα χέρια. Ας πούμε και όταν φτιάχνουμε ψαρόσουπα, δεν σερβίρουμε το ψάρι ξεχωριστό, γιατί είναι προσβολή. Μαντάμε το ψάρι και μετά ανακατεύουμε με τα υπόλοιπα. Είναι έτοιμα? Είναι έτοιμα τώρα τα λαχανικά μας. Μπορούμε να τα σβήσουμε. Και τώρα? Και απευθείας βάζουμε σε ατομικά πύληνα στη βάση. Τώρα ξεκινάμε για το ελαφρό μπεσαμέλ.
Να τσιγαριάσουμε και μετά. Και τη μαστίχα στην μπεσαμέλ. Ναι. Γάλα. Δεν βάζουμε άλλο γάλα. Θα βάλουμε ζωμό ψαριό. Ναι. Να σου ρίξω κι άλλο. Για να δούμε. Στα τουρκικά λέμε να ρίξει κοιλιά, τότε είναι έτοιμο. Ναι. Ακριβώς όπως το ήθελα. Έγινε. Έχει και μαστίχα μέσα. Mm-hmm. Τρέλα. Τσιγλωτό. Ναι, τρέλα. Οπα. Μέσα σε 10 λεπτά έχει βράσει για τα καλά το ψάρι μας. Ναι. Αυτό το πιάτο στα έφτιαχνε η μητέρα σου ή... Βέβαια, και έχει η γιαγιά. Έχει συνήμες και ένα... Ναι, ναι, ναι. Και θύμισες. Ναι. Γιατί εμείς, όπως είπα, στη Σμύρνη τρώμε πάρα πολλά ψάρια. Και για πρωινό μπορώ. Και για πρωινό. Ναι. Τόσο πολύ. Πώς δηλαδή το τρώτε με το πρωινό, το ψάρι. άμα παραμείνει από βραδύς... Σε μπάτε λίγο το πρωί. Ναι. Εσένα το αγαπημένο σου φαγητό, είχε το φαγητό το οποίο σε γυρίζει πίσω στα παιδικά σου χρόνια με τη μητέρα σου, με τη γιαγιά σου. Είναι ποιο πολλά, είναι. Δεν είναι μόνο ένα. Αγκινάρες. Αγκινάρες. Με κρέας, με αλευρολέμονο, mm-hmm. μάραθα, ψάρι με μπάμιες στο φούρνο, που είναι παλιοκριτικό ναι, φαΐ. Ναι, 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 ναι. Διάφορα, αλλά όταν λέμε Κυριακή, Κυριακή είναι πάντα ψάρι, σαλάτες, χόρτα, βραστά. Α, όχι πολύ δυνατά, δηλαδή. Ένα τέταρτο 20 λεπτά βλέποντας. Για να ροδοκοκκινήσει ναι. Μπεσαμέλ. Να πάρει λίγο χρώμα. Τώρα έσβησα το φούρνο. Το είχαμε κάνει 20 λεπτά μέσα στο φούρνο, ε. Ναι. Ωχ, μυρωδιές. Ναι. Κοχλάζει ακόμα, κοχλάζει. Ναι. Ρίχνει κοιλιά. Ρίχνει κοιλιά, θα το λέω. Χορεύει. Χορεύει. Εδώ είμαστε με σουτλού μπαλκ. Και δίπλα έχεις φτιάξει μία σαλάτα με φασολάκια... Αμπελοφάσουλα. Αμπελοφάσουλα, ντοματούλα, λαδάκι και ρόδι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα της δοκιμήσεις. Δεν το δοκιμάσεις. Όχι, εγώ πάντα φτιάχνω και τρώω. Κάτσε να μην καώ. Ναι. Mm. Δεν έχω λόγια. Σβήσε με σαλάτα. Αυτό πήρα να κάνω. Ναι. Πάνω από τη σαλάτα δεν μου τους βάλει. Λεμόνι είναι. Παγκάκι. Εντάξει. Εγώ ευχαριστώ. Χαίρομαι. Ανώστημα. Α, περίμενε. Το ξεχάσαμε. Αφιετός. Τέλεια. Καλή όρεξη.